Γεια σας. Δεν καθόμαστε στο σπίτι μας. Πάλι πάμε στην έκθεση. Αυτή τη φορά στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει σουβινίρ, έχει διάφορα πράγματα, έχει και κάποια φυτά. Έχει και περίπτερα με πολύ νόστιμα προϊόντα από την Κρήτη. Θα τα δείξω και αυτά. Αλλά σε ξεχωριστό βιντεάκι. Πανέμορφα κάκτη, παχύφυτα, ανθισμένα και όχι. Ανθισμένα αγάπια με συγγενών. Έχει και μικρά φυτά, έχει και μεγάλα. Πήρα ένα περίεργο τσέριος, έτσι κόκκινο ήταν, όπως αυτό που βλέπετε. Δεν έχω τέτοιο και μου άρεσε. Γενικά δεν έχει μεγάλη ποικιλία φυτών, αλλά πάλι κάτι ενδιαφέρον βρήκαμε. Εδώ πάλι είμαστε στα παχύφυτα. Πολύ μου αρέσουν παχύφυτα, όπως ξέρετε. Γενικά αγαπώ όλα τα φυτά. Είναι κάτι φύση. Πανέμορφα χρώματα, έντονα, αρώματα, ανθισμένα φυτά μυρίζουν. Μυρίζουν και κριτικά τυριά. Πολύ νόστιμα. Ωραίος συνδυασμός εδώ. Αλουκάζια. Έντονα χρώματα από τις φυγόνιες. Μ' αρέσουν τα έντονα χρώματα. Γενικά είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Μου αρέσουν και τα χρώματα και τα αρώματα. Κοιτάξτε, περνάμε τις 30 φυλές εδώ δίπλα και μου σκοβολάει ο τόπος. Σήμερα είναι και πολύ ζεστή μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, 27 βαθμούς έφτασε. Και είμαστε και ασυνήθιστοι ακόμα. Πάλι ωραία χρώματα. Σιγά σιγά θα τελειώσω το βίντεο και θα πάμε σε νόστιμα περίπτερα. Δεν πήρα πολλά πράγματα, δύο φυτάκια πήρα, αλλά πάλι κάτι βρήκαμε. Ανθισμένη μανόλια. Περισσότερα φυτά είναι για κήπο και βεράντα, που επίσης μας αρέσουν πολύ καλυστήμων. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε νόστιμα περίπτερα, όπως είπαμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ.